Την άφησα, για να δούμε, φοράω, να τα φορέσω αυτά ή όχι. Την άφησα όλη την εισαγωγή να παίξει, μου άρεσε πολύ, ήταν έτσι πολύ χριστουγεννιάτικη. Έχω και τα αυτάκια μου τα γιορτινά, νομίζω ότι είμαι μέσα στο κλίμα. Σήμερα άργησα λίγο, ένα μισό ωράκι, κάπως με βρήκε η κίνηση, δεν τα υπολόγισα καλά. Είναι λοιπόν Παρασκευή, τι είναι, όχι 9, είναι 9 λοιπόν 12ου. Και τι, ποιος γιορτάζει, γιορτάζουν οι Ανούλες, η γνωστή Ανούλα του Χιονιά γιορτάζει σήμερα. Η φίλη μου Ηλιάνα, χρόνια πολλά Ηλιάνα, σε όλες τις Ελεάνες, Άνες, να πούμε χρόνια πολλά. Και εδώ να διαβάσουμε ότι η πιθανή ετυμολογία του ονόματος είναι το εξελενισμένο όνομα του εβραϊκού ονόματος Χάνα, το οποίο προέρχεται από το ρήμα Χανάν, που σημαίνει ελεήμων ή φιλέσπλαχνος. Ωραία. Γιορτάζουν λοιπόν οι Άνες. Πολύ αρκετά διαδομένο όνομα, από τα δημοφιλέστερα γυναικεία ονόματα. Υπάρχει μια έρευνα που το λέει αυτό. Τι άλλο έτσι ωραίο μπορούμε να διαβάσουμε για την Άννα. Είναι, εντάξει, την είπαμε λοιπόν την ετυμολογία. Και υπάρχουν διάφορες εκφράσεις που τέλος πάντων έχουμε συνδέσει με αυτό το όνομα. Κληρονομήσαμε λοιπόν την παγιωμένη έκφραση από τον Άννα στον Καϊάφα, που τη λέμε για να καυτηριάσουμε περιπτώσεις όπου κάποιος παραπέμπεται από τον έναν στον άλλον, αναρμόδιο ιδίως για πολίτη που ταλαιπωρείται στη γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτός ο Άννας είναι το θηλυκό της Άννας, λοιπόν, αλλά δεν έχει περάσει τα ελληνικά από όσο ξέρω, λέει εδώ η έρευνα. Να σημειώσουμε τι άλλο. Εντάξει, τα υποκοριστικά Ανούλα, Νιώ, Άννη, Ανίτα, Ανέτα, Ανέζα και τα λοιπά, αυτά τα ξέρουμε. Ας μην πούμε τώρα τις δημοφιλείς Άννες. Να πούμε όμως παροιμίες, έχει ένα ενδιαφέρον. Και φράσεις γνωστές. Δεν έχει πολλές η Άννα, έχει ο Άννας. Αυτό βλέπω τώρα. Τι άλλες παροιμίες εδώ έχουμε. Διάφορα τοπονύμια. Όμως ο τομέας που υπερτερεί πολύ αυτό το όνομα είναι, νομίζω, στα τραγούδια. Είναι έβυχο και πάρα πολλά τραγούδια, λοιπόν, στους τίτλους, στους στίχους και τα λοιπά, έχουν αυτό το όνομα. Άννα Μικλές του Μικρούτσικου, πολλά πολλά τραγούδια. Για να δούμε τι άλλα. Η Μαυρούλα Άννα του Λάκη Παπαδόπουλου, η Ανούλα η Σαρά Κατσάνισσα που μας την κλέψαν 3 παιδιά βολιώτικα, η Άννα του Ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου που τη το βγάλανε, η άλλη παραδοσιακή Ανούλα που έφυγε και είχε χαθεί στην Αυγούλα και άλλες πολλές. Η Άννα του Τουρνά, η Άννα των Κατσιμιχαίων, ενώ και ο Καρβέλας έχει γράψει 5-6 για την Άννα Βύση. Μάλιστα, playlist εδώ γεμάτη. Όπως και να έχει λοιπόν, να βρούμε έναν τρόπο να πούμε σε όλες τις Ανούλες της καρδιάς μας χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε. Είναι μεγάλη γιορτή και γιορτάζουν πολλοί, πολλές μάλλον. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με γιορτινή διάθεση. Εγώ αυτά τα αυτάκια τα προμηθεύτηκα. Είναι δώρο αυτά τα αυτάκια. Νομίζω στο κέντρο όλοι κυκλοφορούν με αυτά, είναι πολύ hot in τάση, οπότε τα έφερα μαζί μου έτσι λίγο να στολίσουν εδώ το στούντιο και να τα πούμε σήμερα ανακατεμένα, να αφήσουμε για το τέλος το κομμάτι της ευεξίας, ας το πούμε έτσι, και να λέμε να αλλάξει θέματα ομορφιάς και μόδας. Περισσότερο νομίζω ομορφιάς παρά μόδας αυτή τη φορά. Και με τι να ξεκινήσουμε κάτι τελείως
έτσι άγνωστο. Για να δω τι έχουμε ετοιμάσει, αρκετά εδώ. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το Brolamination που έκανε στα φρύδια της έτσι μια διάσημη παρουσιάστρια. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι, λέει, από τις πιο hot τάσεις της σεζόν στα φρύδια, κάνει πιο παχύ το φρύδι και άρα πιο εντυπωσιακό, λένε εδώ οι experts. Είναι λοιπόν στην ουσία, όταν έχουμε αχνή τρίχα, μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάξουμε τη φορά της, τη βάφουμε και έτσι το φρύδι φαίνεται πιο παχύ, πιο έντονο. Ανακατεύουν λοιπόν νερό με σαπούνι, σταθεροποιούν την τρίχα για ακόμη πιο σταθερό αποτέλεσμα. Τι είναι το Brolamination? Συνήθως οι φυσικές τρίχες των φρυδιών μεγαλώνουν σε επίπεδη και καθοδική κατεύθυνση, με το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο κολακευτικό για το πρόσωπο. Κάπου εδώ έρχεται το Brolamination, μια ημιμόνιμη τεχνική που ανυψώνει και ισιώνει ακόμη και τις πιο δύσκολες τρίχες, χαρίζει καλέση το σχηματισμό ενώ προσθέτει όγκο και γεμίζει τα κενά στα φρύδια. Και φυσικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ φυσικό. Τι άλλο όμως έχουμε πει να πούμε τώρα εδώ? Να πούμε ότι η ομορφιά λοιπόν είναι πηγή αυτοπεποίθησης. Για να δούμε. Η ομορφιά, λέει, πίσω από τα φίλτρα. Για να δούμε τι λέει αυτό το άρθρο, έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω έναν ήχο και με ενοχλεί και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Αυτό νομίζω με ενοχλεί. Για να δούμε αν θα το φτιάξω κάπως καλύτερα. Νομίζω ότι θα το αφήσω αυτό, ίσως για το τέλος, για μια έρευνα που μας λέει τι γίνεται πίσω από τα φίλτρα. Δεν νομίζω ότι θέλω τώρα να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό. Να πούμε κάτι γιορτινό. Φέτος στις γιορτές το resolution μας συνοψίζεται στο motto «Be your own boss». Μπαίνουμε σε απόλυτα γιορτινό mood, αγκαλιάζοντας έννοιες όπως η ενδυνάμωση και η αποφασιστικότητα που καθορίζουν τη συλλογή εδώ της boss. Για να δούμε. Άλλη μια χρονιά φτάνει στο τέλος της και όπως συμβαίνει συνήθως, κάνουμε τον απολογισμό μας. Οι γιορτινές μέρες είναι μια ευκαιρία να ρίξουμε ρυθμούς και να αναλογιστούμε τι στόχους θέλουμε να θέσουμε για τη συνέχεια. Φέτος βέβαια δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε τη νέα χρονιά για να βάλουμε μπροστά τα resolutions μας, μιας και η νέα συλλογή εδώ των ρούχων αυτών που είπαμε μας έχει ήδη εμπνεύσει να γίνουμε το αφεντικό του εαυτού μας. Για να δούμε. Εμβληματικά χρώματα του brand. Το μαύρο, το λευκό και το καμηλό και οι minimal σχεδόν αυστηρές γραμμές διατρέχουν τη συλλογή. Τα items ένα προς ένα περνούν το μήνυμα της αυτοκυριαρχίας, το πως μπορείς μέσα από ένα outfit να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση με τον εαυτό σου, να βρεις την αυτοπεποίθηση και τη χαρά μέσα από την απλότητα αλλά και την ασύγκριτη ποιότητα. Οι διαφορετικές υφές της συλλογής που συναντάμε σε διάφορα κομμάτια όπως τα puffer και τα fleece jackets, τα πλεκτά pullover και οι ζακέτες, τα ελαστικά, τα μάλινα blazers προσφέρουν μέσα από την άνεση και τα υψηλής ποιότητας υφάσματα που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα έξτρα πόντους ενδυνάμωσης. Be your own boss. Θα πει να κατανοήσω ότι όταν μία πόρτα κλείνει, μία άλλη ανοίγει, ότι το μονοπάτι για να γίνεις αφεντικό του εαυτού σου δεν είναι μία απλή ευθεία γραμμή, αλλά μία σειρά από δοκιμασίες, επιτυχίες, ακόμη και αποτυχίες. Περνώντας λοιπόν μέσα από αυτές τις πόρτες, αρχίζει να χτίζεται μία καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας, μία σχέση που θα μας οδηγήσει να γίνουμε τα αφεντικά, δηλαδή να κατακτήσουμε το self-awareness. Με τα κομμάτια λοιπόν της συλλογής μπαίνουμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα γεμάτη αυτοπεποίθηση, άνεση, ζεστασιά, κάνοντας ουσιαστικά το καλύτερο δώρο στον εαυτό μας
που είναι πολύ πέρα και πάνω από το ρούχο σιλικό, φέτος αντιμετωπίζουμε το ρούχο ως την πανοπλία που θα μας κάνει υπερήρωες του self-empowerment. Πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Ξεκίνησε έτσι απλά να είναι ένα άρθρο μόνο διαφήμιση για, για αυτό το brand, αλλά τελικά είχε ένα πάρα πολύ περιεχόμενο με νόημα. Γι' αυτό μου άρεσε που το μοιράστηκα. Σε κάτι πιο επιφανειακό εδώ, να πούμε πάλι στο κομμάτι της ομορφιάς, όχι της ομορφιάς, της μόδας, και της ομορφιάς βέβαια, αλλά πιο πολύ της μόδας, για αυτή την τσάντα που έχουν πάθει μονή όλοι οι celebrities του... δεν έχει σημειώσει εδώ και επί τον Νίκο, όπου τη λανσάρουν η Βικτόρια Μπέκα, η Ριάννα κτλ. Αυτές οι, ξέρετε, οι πλαστικές, οι πάρα πολύ με τα έντονα χρώματα, οι τσάντες, με αυτά τα νίων χρώματα, πράσινα, κίτρινα, ροζ. Έτσι το αναφέρω γιατί είναι πολύ in, αλλά αν μπορούσα να μοιραστώ την εικόνα θα ήταν πιο ωραίο, νομίζω, είναι πιο χαρακτηριστικό. Τι άλλο να πούμε τώρα εδώ για μόδα, να ξαναπούμε για μόδα, να γυρίσουμε λίγο, να κάνουμε ένα break μουσικό και επαναρχόμαστε με μόδα. Τελείωσε το μουσικό break. Για να δούμε. Και λέγαμε λοιπόν για μόδα. Οπότε επανερχόμαστε. Για να δούμε. Πού είχαμε μείνει. Ήταν αυτό το πολύ ωραίο άρθρο. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι τώρα του ρούχου μου αρέσει πάρα πολύ. Το δερμάτινο παντελόνι.
Υπάρχει λοιπόν σίγουρα σε μια χειμωνιάτικη ντουλάπα. Εξάλλου μπορεί να φορεθεί σε άπειρες περιστάσεις αρκεί να το συνδυάσει κατάλληλα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά μοντέρνα σύνολα με δερμάτινο παντελόνι για όλες τις ώρες που θα μας κάνουν να δείχνουμε πολύ στιλάτη. Και έτσι λοιπόν μπορεί να μας βγάλει ασπροπρόσωπο σε όλες τις χειμωνιάτικες εμφανίσεις. Για να δούμε 6 σύνολα με δερμάτινο παντελόνι. Τρόποι να φορέσεις ένα δερμάτινο παντελόνι. Μου είναι κάπως χαμηλά εδώ το μικρόφωνο, αλλά για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Νομίζω έτσι. Έτσι είναι καλύτερα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το χαμηλώσω, θα να το σηκώσω πιο ψηλά, οπότε θα χαμηλώσω εγώ. Διαλέξτε λοιπόν μια δερμάτινη παντελόνα. Φέτος το χειμώνα οι παντελόνες αποτελούν την τελευταία λέξη της μόδας. Να εμπλουτίσουμε λοιπόν την ντουλάπα μας, μια δερμάτινη παντελόνα που είναι ό,τι πρέπει για εμφανίσεις που δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Ολοκληρώστε το look με ένα στενό μπλουζάκι και θα φτιάξουμε ένα στιλάτο σύνολο. Δεύτερος τρόπος, συνδυάστε ένα στενό δερμάτινο παντελόνι με χαλαρό pullover. Και αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Αν διαλέξεις ένα στενό παντελόνι, μπορείς να συνδυάσεις με ένα χαλαρό pullover που θα το φορέσεις μέσα από το παντελόνι. Μάλιστα, αν θέλεις κάτι πιο ιδιαίτερο, μπορείς να προτιμήσεις ένα vinyl παντελόνι. Φτιάξε ένα office look με δερμάτινο παντελόνι και σακάκι. Ένα παντελόνι από δέρμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για κομψά άνετα office looks. Αυτό που χρειάζεται για να το απογειώσεις είναι ένα σακάκι. Ολοκλήρωσε το σύνολο με γόβα και ένα κομψό μποτάκι ή ένα κομψό μποτάκι και θα είσαι ό,τι πρέπει για το γραφείο. Νούμερο 4 επιλογή. Τόλμησε ένα κροκό παντελόνι από δέρμα. Αν θέλεις ένα μοντέρνο παντελόνι από δέρμα, τότε μπορείς να διαλέξεις ένα με υφή και μάλιστα ένα κροκό. Ένα τέτοιο παντελόνι είναι μεν ξεχωριστό, αλλά χωρίς να είναι τόσο κεντρικό που να μην μπορείς να το φορέσεις εύκολα. Εντυπωσίασε το βράδυ με δερμάτινο παντελόνι και top. Φυσικά ένα παντελόνι από δέρμα μπορεί να φορεθεί ακόμη και σε μια βραδινή έξοδο. Αυτό που έχεις να κάνεις για να προσαρμόσεις το look είναι να διαλέξεις το κατάλληλο top και τα σωστά παπούτσια. Ένα βραδινό top όπως μια διαφάνεια ή ένα strapless μπλουζάκι είναι ό,τι πρέπει. Όσον αφορά τα παπούτσια με ένα ζευγάρι γόβες ή με πέδιλα δεν πρόκειται να αποτύχεις. Νούμερο 6. Πες ναι σε ένα δερμάτινο κολάν. Αν θέλεις ένα άνετο και casual look, τότε ένα δερμάτινο κολάν είναι το item που πρέπει να αποκτήσεις. Συνδύασε το κολάν με ένα oversized pullover ή με μια loose μπλούζα ή με μια loose που καμίσε και θα έχεις το outfit που συνδυάζει άνεση και στυλ. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίες προτάσεις. Άνετα μπορούμε να τις κάνουμε, να τις εφαρμόσουμε. Και τι είχαμε όμως, είπαμε αρκετά για μόδα. Τι είχαμε για ομορφιά. Μόνο τα πρώτα tips νομίζω. Δεν είχαμε κάτι άλλο για ομορφιά. Για να δούμε. Νομίζω ναι, μόνο αυτό. Εστιάσαμε στη μόδα αυτή τη φορά. Εντάξει, δεν διαβάζω το άρθρο για τα φίλτρα, γιατί νομίζω ότι είναι χιλιοεπομένο και το ωραιότερο φίλτρο, λοιπόν, και το έχουμε ξαναπεί, είναι η διάθεσή μας. Οπότε, να κάνουμε πάλι ένα σύντομο μουσικό και να επιστρέψουμε στο κομμάτι το Ευζήν, που έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για μια ορμόνη, την ορμόνη της χαράς, που εμένα προσωπικά βρέθηκε να είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδο, οπότε έτσι πήρα λίγο την αφορμή να το ψάξω. Τα ευρήματα λοιπόν θα τα μοιραστώ εδώ μαζί σας, να μάθουμε όλοι μας τι σημαίνει, τι συμβαίνει όταν γίνεται αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε για να ανεβάσουμε λοιπόν την ορμόνη της χαράς. Για να δούμε. Thank you.
Ωραία. Οπότε να συνεχίσουμε με αυτό το ενδιαφέρον άρθρο. Όπως είπα πριν, θα μιλήσουμε για μία ορμόνη που ευθύνεται για τα επίπεδα χαράς που νιώθουμε και η οποία λέγεται σεροτονίνη. Και αφορμή λοιπόν έτσι για αυτή την μικρή έρευνα ήταν το γεγονός ότι σε εξετάσεις που έκανα βρέθηκε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτή η ορμόνη. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο, το στρες, μπορεί κάποια περίοδος έτσι έντονης πίεσης που έχουμε περάσει. Για να δούμε λοιπόν. Η ορμόνη της καλής διάθεσης και πώς θα την αυξήσετε φυσικά. Σεροτονίνη. Η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που υπάρχει στον εγκέφαλο και στο έντερο και βοηθά στη ρύθμιση του ύπνου, της όρεξης και της διάθεσης. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, κάποιοι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη είναι πιθανόν να έχουν υπερβολικά χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης, γεγονός που εξηγεί γιατί η επιλεκτική αναστολής επαναπρόσληψης σεροτονίνης, οι οποίοι αυξάνουν τα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο, αποτελούν βασικό παράγοντα στην θεραπεία της κατάθλιψης. Μπορείτε όμως να αυξήσετε φυσικά τα επίπεδα σεροτονίνης στον οργανισμό σας και να ενισχύσετε την πνευματική σας υγεία με τις ακόλουθους 5 στρατηγικές. Πάμε, ξεκινάμε. Άσκηση. Σίγουρα έχετε ακούσει ότι η άσκηση προκαλεί έκρηση ενδορφινών, οι οποίες μας κάνουν χαρούμενους. Όταν γυμνάζεστε, το σώμα σας απελευθερώνει σεροτονίνη και ντοπαμίνη, ουσίες που καταπολεμούν τους μυϊκούς πόνους. Δεν χρειάζεται πολύ άσκηση για να αποκομίσετε τα ωφέλη. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Vermont, αρκούν 20 λεπτά προπόνησης για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας έως και για 12 ώρες. Φροντίστε όμως να επιλέξετε ασκήσεις που πραγματικά σας αρέσουν. Παρακάτω, μασάζ. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι έκαναν μια επισκόπηση 12 μελετών σχετικά με τα ωφέλη του μασάζ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης επειδή επηρεάζει τη βιοχημεία του σώματος. Σειρά μελετών με πάνω από 500 συμμετέχοντες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, με κατάθλιψη ή άγχος έδειξαν ότι η θεραπεία με μασάζ μείωσε τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, έως και 53% και αύξησε τα επίπεδα της σεροτονίνης. Παρακάτω, βγείτε στον ήλιο τους χειμερινούς μήνες και ειδικά Ιανουάριο-Φεβρουάριο, μην αφήνετε την ηλιοφάνεια ανεκμετάλλευτη. Η εποχική συναισθηματική διαταραχή είναι συνηθισμένη κατά τους χειμερινούς μήνες και σχετίζεται με την απουσία φυσικού φωτός. Αυστραλιανή μελέτη έδειξε ότι οι άνθρωποι έχουν υψηλότερα επίπεδα σεροτονίνης κατά τις ηλιόλουστες μέρες συγκριτικά με τις ημέρες που επικρατεί συννεφιά. Τέταρτο, προσοχή στη διατροφή. Ορισμένες τροφές μπορούν να αυξήσουν φυσικά τα επίπεδα σεροτονίνης. Μία από τις καλύτερες τροφές είναι τα καρύδια. Αμερικανική μελέτη με 20 άτομα που έλαβαν συστάσεις να αποφεύγουν τα καρύδια και 22 που τα κατανάλωναν τακτικά έδειξε μετά από 3 μήνες ότι όσοι έτρωγαν καρύδια είχαν αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης μεταξύ άλλων θετικών επιδράσεων στην υγεία τους. Άλλα τρόφιμα που ενισχύουν τα επίπεδα σεροτονίνης είναι ο ανανάς, τα δαμάσκηνα και οι ντομάτες. Διαλογισμός. Ο διαλογισμός και γενικά οι τεχνικές χαλάρωσης έχουν σημαντικά ωφέλη για την ψυχική υγεία. Έρευνες δείχνουν ότι ο κλασικός διαλογισμός μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να αυξήσει τα επίπεδα σεροτονίνης, ενώ αρκούν 30 λεπτά για να βελτιώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου. Εδώ μας λέει πιανού πανεπιστημίου. Τι τρώμε λοιπόν για να αυξήσουμε την ορμόνη της ευτυχίας? Αρκεί να εμπλουτίσουμε, όπως φαίνεται εδώ, τη διατροφή μας με τα παρακάτω. Μέσα σε όλες τις περίπλοκες διεργασίες που πραγματοποιούνται στο σώμα μας, η πρόσληψη της τροφής μπορεί να παίξει βασικό ρόλο τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Ειδικά η σεροτονίνη, γνωστή ως ορμόνη της χαράς, μπορεί να σταθεροποιήσει τη διάθεσή μας. Βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει η τρυπτοφάνη, το αμινοξύ, υπεύθυνο για τη σύνθεση της σεροτονίνης. Συχνά τη βρίσκουμε σε συμπληρώματα με στόχο την αύξηση της σεροτονίνης.
Προτού όμως φτάσετε σε μια τέτοια δραστική μέθοδο, μπορείτε να δοκιμάσετε να βελτιώσετε τα επίπεδα της σεροτονίνης με φυσικό τρόπο καταναλώνοντας τρόφιμα πλούσιο σε τρυπτοφάνη, όπως αυτά που σας προτείνουμε παρακάτω. Αυγά. Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των αυγών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα τρυπτοφάνης στο αίμα. Σύμφωνα με έρευνα, τα υψηλότερα επίπεδα της τρυπτοφάνης βρίσκονται στον κρόκο των αυγών μαζί με την τυροσίνη, τη χολίνη, τη βιωτίνη και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Όλα αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στη συνολικά καλή υγεία του οργανισμού. Τυρί. Το τυρί επίσης πλούσιο σε τρυπτοφάνη μπορείτε να το συνδυάσετε και με τα αυγά για το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα. Θα καταλάβουμε πιθανώς ότι η σεροτονίνη μας χρειάζεται επιγόντως να τονωθεί από κάποια συμπτώματα που μπορεί να νιώθουμε ή να παρατηρούμε να μας συμβαίνουν, όπως κακή διάθεση, μελαγχολία ή κατάθλιψη, προβλήματα μνήμης ή και άνοια ακόμη. Εγώ αυτό παρουσιάζω, παιδιά. Η σεροτονίνη με έχει χτυπήσει εκεί, ή μάλλον η έλλειψή της. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Κρίση πανικού. Σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, δυσπεψία, υπνία και άλλα προβλήματα με την ποιότητα του ύπνου μας. Πώς θα τονώσουμε, λοιπόν, πώς θα την τονώσουμε με φυσικούς τρόπους. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έκθεση φυσικό φως, άσκηση, περπάτημα, τρέξιμο, αερόβια, γυμναστική. Και εγώ νομίζω ότι θα δοκιμάσω το μασάζ, την διατροφή με τα καρύδια. Φυσικά άσκηση, τυρί και αυγά δεν τρώω για άλλους λόγους, οπότε μήπως και αυτό συνέβαλε στο γεγονός να πέσει τόσο χαμηλά η σεροτονίνη, αλλά δεν βλάπτει έτσι να κάνουμε την έρευνά μας, να βλέπουμε λίγο τα επίπεδα αυτών των ορμονών, γιατί πολλές φορές με μια μικρή διόρθωση βοηθάμε τόσο πολύ τον εαυτό μας, επανερχόμαστε σε μια ποιότητα ζωής που μπορεί μία τέτοια ορμονούλα να μας την χαλάει και είναι κρίμα. Οπότε μετά από αυτή τη μικρή έτσι, εισαγωγή που κάναμε σε αυτό το θέμα, θα επιστρέψω την επόμενη φορά να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Αν έγινε καμιά αλλαγή, θα κάνω και έναν επανέλεγχο σε περίπου 2 εβδομάδες. Οπότε θα έχουμε και τα πρακτικά λοιπόν αποτελέσματα και την εφαρμογή της έρευνας για να δούμε τα πρακτικά και τα αποτελέσματα στην πράξη μάλλον. Αυτά τα ανάλαφρα για σήμερα. Δεν αναλύσαμε έτσι δύσκολα θέματα. Είχαμε καλή διάθεση. Ήρθαμε και με τα γιορτινά αυτάκια. Αυτά λοιπόν για αυτή την Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή μάλλον δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί υπάρχει μια εκδρομή σχεδιασμένη. Και τα ξαναλέμε μέσα στο Δεκέμβρη, σε ένα γιορτινό Δεκέμβρη. Θα δούμε πότε. Ευχαριστώ πολύ που έτσι είχατε και αυτή τη διάδραση και μου στέλνετε και μηνύματα. Να πούμε καλή επιτυχία στην Ελεονόρα που δίνει αύριο εξετάσεις. Καλή επιτυχία, Ελεονόρα, και συγχαρητήρια για τη σημερινή σου επίδοση. Και χρόνια πολλά πάλι στις ανούλες που γιορτάζουν. Καλό εορταστικό μήνα να έχουμε. Να είμαστε καλά και επιστρέφουμε σε 2 εβδομάδες. Φιλάκια, καληνύχτα.